Για το νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μίλησε ο βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης από το Ρέθυμνο, τονίζοντας πως κύριος στόχος του κόμματος είναι η υποστήριξη της κοινωνίας και των πολιτών. Ο κύριος Αποστολάκης, αναφέροντας πως ο ίδιος είναι ουσιαστικά βουλευτής Ρεθύμνου, στάθηκε στα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν τον ομό, την εξαφλίωση του νοσοκομείου και την αναγκαιότητα άμεσης έβρεσης στέγης για τους μαθητές δευτεροβάθμιας με αναπηρία. Η δικιά μου πρόθεση είναι να ασχοληθώ με το Ρέθυμνο, μια και από ό,τι φαίνεται, όπως το είπαμε και προηγουμένως, βουλευτής Ρεθύμνου είναι ουσιαστικά. Μπορεί να έχω θέματα σε όλη την επικράτεια, αλλά θα είμαι πολύ κοντά στο Ρέθυμνο. Το μεγάλο ζήτημα, όπως έχουμε όλοι εντοπίσει, είναι το θέμα της υγείας. Το νοσοκομείο του Ρεθύμνου είναι σε απαράδεκτη κατάσταση από πλευράς τελέχωσης. Οι πιέσεις υπάρχουν, αλλά δεν θα σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση και να προτείνουμε λύσεις. Βέβαια, το πρόβλημα με την υγεία είναι ευρύτερο. Αλλά αυτό που εισπράττει το Ρέθυμνο νομίζω ότι είναι το χειρότερο. Τα θέματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η στέγη η οποία έχει δοθεί από το 2019 θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αξιοποιηθεί. Είναι μια δυνατότητα η οποία θα πρέπει να δοθεί στα παιδιά αυτού του χώρου. Ελπίζουμε ότι ήδη το έχουμε βάλει σε δρόμο και κάποια στιγμή, ενδεχομένως και αρκετά νωρίς, να βρούμε κάποιο τρόπο να υλοποιηθεί αυτό. Παράλληλα, ο βουλευτής αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό, τονίζοντας ότι όσα παρουσίασε η κυβέρνηση αποτελούν κατά βάση επικοινωνιακές τεχνικές. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι ο πρόεδρος βλέπει ακόμα και νίκη στις ευρωεκλογές, ενώ δεν δίστασε να σημειώσει πως θα κερδιθεί ξανά η έδρα του Ρεθύμνου. Είναι ένας προϋπολογισμός που δεν βοηθάει και πολύ, δεν λύνει τα θέματα. Ουσιαστικά έχει πιο πολύ επικοινωνιακά σημεία. Να δημιουργούμε εντυπώσεις και στην ουσία τα προβλήματα μένουν στον αέρα για να μην μπούμε επιδεινώνονται. Θεωρείτε ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει πίσω την έδρα ελλείψη του Ανδρέα Τσανθού? Θα την πάρει την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε σίγουροι. Θα την πάρει. Ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεθύμνου και ο προκάτοχός του, μέλος πλέον της Επιτροπής Δεοντολογίας, έστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης στους πολίτες, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο πλευρό όλων για βοήθεια και λύσεις σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Για εμάς είναι πάρα πολύ κρίσιμο το επόμενο διάστημα να έρθουμε κοντά στην κοινωνία τη Ρεθυμνιώτικη ξανά, να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, που είναι γύρω μας και που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν θα αφήνουμε κανένα πρόβλημα να πέφτει κάτω. Το γραφείο μας θα είναι ανοιχτό καθημερινά για τον κάθε πολίτη που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα να έρχεται, να μας επισκέπτεται, να καταγράφεται και να διευθετείται συλλογικά με τον πιο καλύτερο τρόπο, αναδεικνύοντάς του στη Βουλή.